Επισπεύδεται η διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επιδότηση εργασίας στους 12% που εκκρεμεί από το 2011 και η επίλυσή του προωθήθηκε μετά από κινητοποίηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη και Δημήτρη Κερίδη. Είχε να καταβληθεί το 12% στις επιχειρήσεις από το 2011. Μετά το 2015 κατεργήθηκε εντελώς αυτό το πλεονέκτημα. Το επαναφέραμε και το ξαναζωντανέψαμε. Διαμορφώσαμε 2 φορές νόμους και 6 φορές κοινές υπουργικές αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί. Ξεκίνησαν οι συμψηφισμοί και πηγαίνανε με ρυθμούς χελώνας. Το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν και κάποιοι από την αγορά, επιδιώκοντας να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έγινε μια δυναμική παρέμβαση από πλευράς μας και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό και τον συνάδελφο του Δημήτρη τον Κερίδη, που είναι ο αρμόδιος στην Διακομματική Επιτροπή, την πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής, την Τώρα την Παγκογιάννη, η οποία στάθηκε δίπλα μας αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά τους αρμόδιους υφυπουργούς και υπουργούς, τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, και τον Κωστή τον Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας, οι οποίοι διευκόλυναν την ψήφιση χθες μιας τροπολογίας η οποία έρχεται να απλουστεύσει, να διευκολύνει και να επιταχύνει τους ψηφισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν συσσωρευμένα χρέη, όπου εκεί θα μπορούν να δημιουργούν χρέη όσο το ποσό που τους οφείλει το κράτος και να τα καλύπτει το κράτος αυτά τα χρήματα, χωρίς να διαδημιουργείται το παραμικρό πρόβλημα στην φορολογική τους ενημερότητα. Αυτού του είδους η διαδικασία ουσιαστικά απαντά και στρεβλώσεις που πήγε να διαμορφώσει ένα τμήμα της αγοράς. Στηρίζει τις επιχειρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στηρίζει τους εργαζόμενους, προστατεύει τις θέσεις εργασίας και δημιουργεί, αν θέλετε, κλίμα αποκατάστασης της αδικίας. Πλέον αυτό που μένει είναι άμεσα αυτή η τροπολογία να ψηφιστεί για την άμεση ελάφρυνση των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατατέθηκε στη Βουλή μια νέα ρύθμιση για τη διαδικασία του συμψηφισμού και 4 και 12% χθες. Εκτιμώ ότι θα λύσει το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αυτό εκτιμούμε. Δεν ξέρω βέβαια αν ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά νομίζω ότι με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε, γιατί τα βλέπουν και οι νομικοί μας, για να ερμηνεύσουμε και εμείς ακριβώς το τι συμβαίνει. Ελπίζω επιτέλους να λύξει αυτό το θέμα, να έχουμε την περιβόητη πλατφόρμα, να μπορεί να γίνει αυτόματος συμψηφισμός μέσω αυτής της πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί, και να μπορέσουν πραγματικά οι εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν από το 2010-2015 να εισπράττουν αυτά τα χρήματα, έστω μέσω του συμψηφισμού, να πάρουν μια ανάσα.